Την πολυπόθητη θέση σε παιδικού σταθμού εξασφάλισαν για τα παιδιά του εκατοντάδε γονεί στο Ηράκλειο μέσω του προγράμματο ΕΣΠΑ. Ωστόσο, έμειναν και κάποιοι εκτό. Σε επίπεδο ο Δήμου Ηρακλείου μένουν εκτό γύρω στα 150 παιδιά, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δοπαθμάη. Φέτο είχαμε λιγότερα βάουτσερ, τόσο στα βρέφη όσο και στα νήπια. Δηλαδή, είχαμε 550 για νήπια από 700 περίπου που είχαμε πέρυσι και από 400 που είχαμε πέρυσι στα βρέφη έχουμε 350. Φέτο έχουμε πολλά περισσότερα βάουτσερ. Έχουμε δώσει, εξυπηρετήσαμε μάλλον παιδιά με βάουτσερ στα βρέφη. 250-260 περίπου. Οπότε έχουμε μόνο 100 βρέφη απ' έξω. Και στα νήπια μείνανε εκτό αυτοί οι οποίοι σε αυτού του σταθμού που είχαμε μεγάλη ζήτηση. Περίπου 40 μόνο. Εμεί μετά τι 20 του Σεπτέμβρη, που θα, θα έχουμε τελικά αποτελέσματα, όπω κάθε χρόνο. Θα ζητήσουμε από την ΕΤΑ συμπληρωματικά βάση ανάλογα στις τα κενά που έχουμε. Μια απίστευτη καταγγελία κάνει στην Κρήτη TV ένας πατέρας του οποίου τα παιδιά έμειναν εκτός. Καταγγέλει ότι ο Δοπαφμάη κατάφερε να στήσει τα αποτελέσματα στους παιδικούς σταθμούς στη διαδικασία μέσω ΕΣΠΑ. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά... Αφού η ΕΤΑ ολοκλήρωσε τη διαδικασία της και έδωσε έναν αριθμό βάουτσερ στους γονείς, μπήκε στο παιχνίδι το Παφμάι να ολοκληρώσει τη δεύτερη αυτή διαδικασία, όπου υποχρέωσε τους γονείς να δηλώσουν δύο παιδικούς σταθμούς καλού κακού, όπως χαρακτηριστικά μας είπαν πριν τα αποτελέσματα, και τελικά ολοκλήρωσε τη διαδικασία της τοποθέτησης των παιδιών με τη γελία πρόφαση ότι η κατάταξη πραγματοποιήθηκε βάσει της πρώτης επιλογής, την οποία δήλωσαν οι ενδιαφερόμενοι. Αυτό όπως καταλαβαίνετε άφησε εκτός αρκετά βάουτσερ όπως για παράδειγμα των δικών μου παιδιών όπου μαζεύοντας 178 μόρια είμαστε εκτός στην πρώτη μας επιλογή και δεν υπολογιζόμαστε καθόλου στη δεύτερη μας επιλογή όπου ο τελευταίος επιτυχών έχει μόλις 149 μόρια και αν είχαν τοποθετηθεί τα παιδιά μου στη δεύτερη μας επιλογή θα βρισκόμασταν 20 θέσεις πάνω από τον τελευταίο στους επιτυχόντες. Ο πρόεδρος του ΔΟΠΑΦΜΑΗ απαντά ότι δεν υπήρχαν καινές θέσεις, γι' αυτό δεν έγινε κατάταξη των παιδιών στη δεύτερη επιλογή. Εμεί δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, διότι τα βάουτσε σε κάποιου παιδικού σταθμού ήταν πολύ περισσότερα από αυτά τι θέσει που είχαμε δώσει εμεί στην ΕΤΑ. Με αποτέλεσμα να υπάρχει κάποιο θέμα. Ήρθαμε σε επικοινωνία με την ΕΤΑ. Η ΕΤΑ έδωσε μια λύση, η είναι για μα απαράδεκτη. Όποιο προλάβει, αυτό θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτη. Και εμεί μπήκαμε στη διαδικασία τη ΕΤΑ με τη μοριοδότηση που είχε πάρει μέσω του ΕΣΠΑ να μπορέσουμε να κάνουμε μια πιο, μια πιο δίκαιη αξιολόγηση. Καταλάβατε. Γι' αυτό δώσαμε το δικαίωμα σε όσου έχουν την πρώτη επιλογή να μπουν κανονικά και σε όποιε γενέ θέσει υπήρχαν από τυχόν σταθμού που δεν είχαν μεγάλη ζήτηση. Που αυτό αφορά τα νύπια, θα βρέφει παντού έχουμε ζήτηση. Σε αυτέ τι θέσει να μπουν κάποιοι οι οποίοι είχαν υψηλή βαθμολογία, αλλά δεν είχαν μπει με την πρώτη επιλογή. Στι αρχέ τη ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται τα προσωρινά αποτελέσματα για τα παιδιά που εγγράφονται στου παιδικού σταθμού μέσω των αιτήσεων στο Δήμο.